προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο Γιώργος Αλογοσκούφης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι για το βιογραφικό του. Το μόνο που θέλω να πω και το οποίο βέβαια θεωρώ ως τίτλο τιμής να το αποδώσω, ότι είναι ίσως ο μόνος Έλληνας οικονομολόγος, ευτυχώς δεν είναι εδώ ο Χριστοδουλάκης, για να το πω αυτό, ο οποίος μπορεί να ασχοληθεί και ασχολείται με την ιστορία με όρους που κανείς εκ των ιστορικών δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει. Οι δουλειές του είναι πραγματικά πρωτοποριακές και πολύ σημαντικές και για εμάς τους ιστορικούς, αλλά και για τους οικονομολόγους. Κάτι που δεν συνηθίζεται στα ελληνικά δεδομένα. Γιώργο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω καταρχάς τον Κώστα Κωστή και τον Σωτήρη Ριζά και τον Τάσο Ακελαρόπουλο που οργανώνουν αυτές τις συναντήσεις, τις οποίες προσωπικά βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, παρότι δεν είναι όλες το αντικείμενό μου. Νομίζω ότι η ιδέα αυτή είναι εξαιρετική, να μελετήσουμε τη μεταπολίτευση τώρα που ακόμα τη θυμόμαστε. Λοιπόν, και έχουμε τα στοιχεία πολύ πιο ζωντανά. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω, και θέλω να ευχαριστήσω επίσης και όλους όσους ήρθαν σήμερα εδώ, είναι πολύ σημαντικό το ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες βρίσκουμε τη δύναμη και μαζευόμαστε. Λοιπόν, αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω είναι πρώτον να περιγράψω, δεύτερον να αναλύσω και τρίτον να ερμηνεύσω την πορεία της ελληνικής οικονομίας στην περίοδο μετά τη μεταπολίτευση του 1974. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Να περιγράψουμε δηλαδή το τι έγινε, να το αναλύσουμε περίπου πώς έγινε και να το ερμηνεύσουμε, που βασικά είναι το ερώτημα, γιατί έγινε ό,τι έγινε στη μεταπολίτευση. Αυτά είναι τα τρία έτσι κεντρικά ερωτήματα που θέλω να βάλω. Και αυτό βέβαια η περιγραφή θα είναι μερικά ένα μέρος της παρουσίασής μου, ένα μέρος θα είναι η ανάλυση και ένα μέρος θα είναι η ερμηνεία. Τώρα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πολιτικά η μεταπολίτευση οδήγησε στην πιο όρημη και την πιο ομαλή δημοκρατική περίοδο του ελληνικού, της Ελλάδας, του ελληνικού πολιτικού συστήματος, από την περίοδο του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα και μετά. Δηλαδή, η τρίτη ελληνική δημοκρατία είναι σαφώς η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ. Οδήγησε επίσης και στη μεγάλη εθνική επιτυχία της ισότιμης ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αργότερα στην Ευρωζώνη, αλλά και σε σημαντική κοινωνική πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν, σε σχέση με την ιστορία μας. Δηλαδή, ποτέ δεν κάναμε τόσο μεγάλη οικονομική και κοινωνική πρόοδο όσο στη μεταπολεμική περίοδο, και η μεταπολίτευση είναι το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολεμικής περίοδου πλέον, έτσι. Αλλά οι επιδόσεις οικονομίας, δυστυχώς, αυτά που θα περιγράψω, δεν είναι ευχάριστα. Δηλαδή, οι επιδόσεις οικονομίας στη μεταπολίτευση υπήρξαν ιδιαίτερα απογοητευτικές. Αν συγκριθούν μάλιστα με τις επιδόσεις περίοδου 50-73 που έχει αναλύσει και ο Χρυσάφης στο πρόσφατο βιβλίο του Ιορδάνογλου, ή με τις επιδόσεις άλλων μικρών ευρωπαϊκών οικονομιών στην περίοδο μετά το 1974, η Ελλάδα υστέρησε οικονομικά στην περίοδο της μεταπολίτευσης και κυρίως μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί? Η περίοδος μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μετά το 1980, συνδέθηκε με μακρά διαστήματα αναπτυξιακής υστέρησης, δημοσιονομικής και νομισματικής αστάθειας, προσπαθειών προσαρμογής που δεν τελεσφόρησαν, περιοδικών οικονομικών κρίσεων, με αποκορύφωμα βέβαια τη μεγάλη κρίση χρέους του 2010 και τη μεγάλη καθίζηση της περίοδου 2010-2016. Τώρα, η ίδια η μεταπολίτευση συνέπεσε με την πρώτη μεταπολεμική ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, το 1974, που ήταν η χρονιά της μεταπολίτευσης, ήταν και η πρώτη χρονιά που η ελληνική οικονομία μετά τον εμφύλιο πόλεμο μπήκε σε ύφεση. Ενώ λοιπόν η αρχικά οικονομία ανέκαμψε σχετικά ικανοποιητικά από την ύφεση του 1974, μετά τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 1970, και την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο αργότερα και την πολιτική αλλαγή του 1981, ακολούθησε μια εικοσαετία στασιμοπληθωρισμού, αποσταθεροποίησης και ατελέσφαιρων προσπαθειών οικονομικής προσαρμογής. Και αυτό είναι, νομίζω, πάρα πολύ κρίσιμο για να καταλάβουμε το πώς λειτουργήσε η μεταπολίτευση. Δηλαδή, να δούμε και αυτή την περίοδο πώς λειτουργήσε, γιατί στην οικονομία, όπως και στην ιστορία,
τίποτα δεν είναι από παρθενογένεση. Οι πολιτικές και οι εξελίξεις της μία περίοδου προσδιορίζουν τις αρχικές συνθήκες για την επόμενη περίοδο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, οι ανισορροπίες λοιπόν που δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 70 με τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση και στη δεκαετία του 80, έγινε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με την πολιτική της σύγκλησης, τη δεκαετία του 90. Αυτή η προσπάθεια δεν τελεσφόρησε. Είχε με πολλά θετικά, αλλά δεν τελεσφόρησε. Και μάλιστα ορισμένα προβλήματα, όπως η χαμηλή διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, επιδεινώθηκαν την περίοδο της σύγκλησης. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο για να καταλάβουμε τι έγινε αφού μπήκαμε στην Ευρωζώνη. Τώρα, η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ το 2001 έγινε με αρκετές διαρθρωτικές και δημοσιονομικές ανισορροπίες. Δεν είχαμε λύσει τα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά μπήκαμε και ενδεχομένως σωστά μπήκαμε, θα δούμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα που διχάζει πολλούς. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι καλύτερα θα ήταν να μπούμε λίγο αργότερα, αλλά τέλος πάντων αφού είχαμε την ευκαιρία, καλά κάναμε και μπήκαμε. Έτσι. Αυτό τα δύο μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε όταν μπήκαμε ήταν η χαμηλή διεθνής ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα εξηγήσω την διεθνής ανταγωνιστικότητα και θα τη δείξω κιόλας. Η οποία οδήγησε σε αποσταθεροποίηση του ισοζυγίου τροχουσών συναλλαγών αφού μπήκαμε στην Ευρωζώνη. Και το γεγονός ότι δεν είχαμε, αυτό είναι δευτερεύον για μένα, το γεγονός ότι δεν είχαμε πλήρως αντιμετωπίσει τα δημοσιονομικά προβλήματα και δεν είχαμε πετύχει τα κριτήρια τα δημοσιονομικά της συνθήκης του Μαστρίχτ. Πιο σημαντικό για μένα ήταν η χαμηλή ανταγωνιστικότητα, η οποία είχε επιδεινωθεί την περίοδο της σύγκλησης. Και βέβαια αυτή η αποσταθεροποίηση σε συνδυασμό με τις θεσμικές αδυναμίες της Ευρωζώνης που τώρα τις βλέπουμε, αλλά τότε δεν τις βλέπαμε, και με την συσσόρευση εξωτερικού χρέους που δημιούργησε η χαμηλή ανταγωνιστικότητα και η αδυναμία μας να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των εξωτερικών ανισορροπιών αφού μπήκαμε στην Ευρωζώνη, οδήγησε τελικά και στη μεγάλη κρίση του 2010. Αυτή είναι, ας πούμε, αν θέλετε, η περίληψη της θέσης μου. Τώρα, ποια είναι η βασική μου θέση? Η βασική μου θέση εμένα είναι, και αυτή θα προσπαθήσω να αναλύσω, είναι ότι η κρίση της περίοδου μετά το 2010 κυοφορεί το επί τρεις δεκαετίες ουσιαστικά. Και τα βαθύτερα αίτη αυτής της κρίσης δεν ήταν μόνο οικονομικά, ήταν και κοινωνικά, ήταν και διαρθρωτικά, ήταν και θεσμικά, ήταν και πολιτικά. Και θα το τεκμηριώσω αυτό. Διότι παρά τη μεγάλη πολιτική και κοινωνική πρόοδο, η εξέλιξη και η λειτουργία των πολιτικών και των οικονομικών θεσμών μετά τη μεταπολίτευση έπαιξε κρίσιμο ρόλο στις επιλογές οικονομικής πολιτικής, οι οποίες ήταν ως επιτοπλίστων ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές, ας το πω έτσι. Ακόμα και τα προγράμματα προσαρμογής που επιβλήθηκαν μετά το ξέσπασμα της κρίσης περιορίστηκαν στην οικονομική επιφάνεια των προβλημάτων, δεν αντιμετώπισαν στη ρίζα τους τα διαρθρωτικά προβλήματα που είχαν οδηγήσει σε όλα αυτά τα προβλήματα, τα κοινωνικά και τα θεσμικά και τα πολιτικά. Και συνέβαλαν και βέβαια επειδή υπήρχαν και σχεδιαστικά προβλήματα στα προγράμματα προσαρμογής μετά το 2010, συνέβαλαν και στη μεγάλη καθίζηση της ελληνικής οικονομίας, από την οποία ακόμα δεν έχουμε ξεφύγει, έτσι, και ούτε προβλέπεται να ξεφύγουμε πολύ γρήγορα. Γιατί η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μετά το 2017 ήταν ανεμική, σε καμιά περίπτωση δεν ήταν επαρκής για να αντισταθμίσει τις μεγάλες απώλειες της περίοδου 10-16 και μας ήρθε και ο κορονοϊός, μας ήρθε και ένα ακόμα πρόβλημα το 2020 και έτσι έχουμε καινούργιες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την περιγραφή. Η ελληνική οικονομία στη μεταπολεμική περίοδο θα δω τέσσερα μεγέθη που για τους οικονομολόγους είναι πάρα πολύ σημαντικά για την εξέλιξη μιας οικονομίας. Πρώτα απ' όλα το πραγματικό κατά κεφαλαία ΑΕΠ και το αριθμό μεγέθησης, που είναι, αν θέλετε, ένας δείκτης του βιωτικού επίπεδου αλλά και της παραγωγικότητας μιας οικονομίας. Θα δω τον πληθωρισμό, που είναι ένας δείκτης της νομισματικής σταθερότητας ή αστάθειας, τα ποσοστά ανεργίας και το εξωτερικό ισοζύγιο. Αυτά είναι οι τέσσερις δείκτες που συνήθως οι μακροοικονομολόγοι χρησιμοποιούμε για να αξιολογήσουμε την πορεία μιας οικονομίας.
Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη του προγραμματικού κατά κεφαλή ΑΕΠ. Ας πάρουμε λοιπόν το νήμα από την αρχή, γιατί το παρουσιάζω την εξέλιξη εδώ. Βλέπετε, η γραμμή αυτή είναι το πραγματικό κατά κεφαλή ΑΕΠ σε λογαριθμική κλίμακα, που σημαίνει ότι οι μεταβολές είναι ποσοστιαίες ουσιαστικά. Λοιπόν, για τρεις σχεδόν δεκαετίες από το 1950, όπως βλέπετε εκεί, ως την ένταξη στην ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπετε, αυτή είναι η περίοδος μεγάλης ανάπτυξης εδώ. Αυτή είναι η περίοδος μεγάλης ανάπτυξης. Για τρεις λοιπόν σχεδόν δεκαετίες, από το 50 ως την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας ήταν μεταξύ των πιο εντυπωσιακών και στην Ευρώπη και θα έλεγα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν η ανάπτυξη πάρα πολύ ταχεία. Σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ο ειδικός Χρυσάφης λέει για όλο τον κόσμο. Πράγματι, ήταν θεαματικό. Δηλαδή, είχαμε ψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, είχαμε χαμηλό πληθωρισμό, ως αρχές της δεκαετίας του 70 ήταν ο χαμηλός πληθωρισμός, είχαμε σχετικά χαμηλή ανεργία, απουσία κρίσεων του εξωτερικού ισοζυγίου. Αυτή λοιπόν η 25 ετία περίπου, που είναι από το 48 μέχρι το 73, ήταν μοναδική στην ιστορία της Ελλάδας. Άμα μελετήσει κανείς την ιστορία της Ελλάδας, ποτέ δεν είχαμε μια τόσο καλή 25 ετία. Θα μπορούσε λοιπόν να μιλήσει για ένα μεγάλο αναπτυξιακό επίτευγμα. Τώρα, τι έγινε μετά τη μεταπολίτευση? Μετά τη μεταπολίτευση βλέπετε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνεται. Είναι η περίοδος εδώ. Μετά το δεύτερο πετρελαϊκό σοκ και την ένταξη στην ΕΕ, τότε ΟΚ, τι ακολούθησε? Η οικονομική στασιμότητα ή χαμηλή ρυθμή οικονομικής μεγέθυνσης. Όπως θα δείξω σε λίγο, είχαμε και ψηλό πληθωρισμό, είχαμε και άνοδο της ανεργίας και είχαμε και περιοδικές κρίσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Με αποκορύφωμα βέβαια την κρίση του 2010. Και πολλά από τα προβλήματα που χαρακτήριζαν την ελληνική οικονομία από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους και μετά, επανεμφανίστηκαν με ιδιαίτερη ένταση στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Ακόμα και η δεκαετία της οικονομικής εφορίας μεταξύ 1998 και 2007, που ήταν μετά την ένταξη, εν όψη της ένταξης και λίγο μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωζώνη, ακόμα και αυτή η δεκαετία ήταν μια περίοδος κατά την οποία αποσταθεροποιήθηκε το εξωτερικό ισοζύγιο. Και όπως θα δείξω σε λίγο, αποσταθεροποιήθηκε πολύ έντονα το εξωτερικό ισοζύγιο. Γι' αυτό και ακολούθησε η κρίση εξωτερικού χρέους του 2010 και η ανάγκη της προσαρμογής. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το πραγματικό κατά κεφαλή ΑΕΠ. Στα 25 χρόνια πριν από τη μεταπολίτευση, το πραγματικό κατά κεφαλή ΑΕΠ είχε σχεδόν πενταπλασιαστεί σε τιμές του 2015. Ήταν το 1948, ήταν 2.100 ευρώ του 2015. Και το 1973 είχε φτάσει στα 12.200 ευρώ. Είχαμε δηλαδή ένα μέσο ρυθμό μεγέθυνση 7,3% το χρόνο. Στα επόμενα 25 χρόνια, και αφού η Ελλάδα είχε γίνει μέλος της ΕΕ και πριν μπούμε στην Ευρωζώνη, το κατά κεφαλή ΑΕΠ αυξήθηκε μόνο κατά 1,4 φορές. Από 11.400 που ήταν το 1974 τη χρονιά της μεταπολίτευσης, στις 16.200 το 1999. Είχαμε δηλαδή ένα μέσο ρυθμό μεγέθυνσης που είχε μόλις 1,4%. Πολύ, πολύ χαμηλός. Ακόμα και ιστορικά χαμηλός. Και στα επόμενα 20 χρόνια, αφού μπήκαμε στην Ευρωζώνη, είχαμε αυτό το πάνω-κάτω. Είχαμε δηλαδή μια περίοδο γρήγορης ανάπτυξης και μετά τη μεγάλη καθίζηση, η σούμα είναι μηδενική. Δηλαδή δεν υπήρξε σχεδόν καθόλου ανάπτυξη την περίοδο αφότου μπήκαμε στην Ευρωζώνη. Το ψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ που είχαμε ποτέ ήταν το 2007. Ήταν 21.700 ευρώ. 1,3 φορές περισσότερο από το 2000. Δηλαδή και από τότε είχαμε τη μεγάλη καθίζηση. Άρα, στην ανάπτυξη είχαμε προβλήματα και αυτό μπορεί να το δει κανείς αν δει και τα ετήσια ποσοστά μεγέθυνσης. Δεν θα σας απασχολήσω πάρα πολύ. Τα ίδια δείχνουν για το συνολικό ΑΕΠ. Αν δείτε, αυτά είναι τα ποσοστά μεγέθυνσης και οι διακυμάνσεις τους. Πριν και μετά τη μεταπολίτευση. Πριν τη μεταπολίτευση είχαμε πολύ ψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Είχαμε ένα μεσοδιάστημα την περίοδο 75-79 που έπεσαν λίγο. Και μετά έπεσαν πάρα πολύ οι ρυθμοί μεγέθυνσης, από το 80 και μετά. Τώρα,
Το επόμενο που θέλω να δω για να περιγράψουμε την πορεία της οικονομίας είναι ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός, η υψηλή ρυθμική μεγέθυνση δεν ήταν το μόνο επιτυχές χαρακτηριστικό της οικονομίας στην περίοδο 50-73. Μετά την προσαρμογή που έγινε σε αρχές δεκαετίας του 50, το 50-52 από τις κυβερνήσεις του κέντρου τότε, και μετά την υποτίμηση της δραχμής και την νομισματική μεταρρύθμιση που έγινε από την κυβέρνηση Παπάγου τον Μαρκεζίνη το 53-54, και την ένταξη της δραχμής στο σύστημα του Bretton Woods, η Ελλάδα είχε πάρα πολύ χαμηλό πληθωρισμό. Μέχρι που κατέρευσε τον Bretton Woods, μέχρι το 1973. Βλέπετε, όλη αυτή η περίοδος μετά την νομισματική μεταρρύθμιση εδώ είναι μια περίοδος πολύ χαμηλού πληθωρισμού. Το 1973 ανέβηκε ο πληθωρισμός, έπεσε λίγο και μετά το 80 ανέβηκε και έπεσε πολύ αργά. Και είχε και μεγάλες διακυμάνσεις. Ο πληθωρισμός λοιπόν εκτοξεύτηκε μετά την κατάρρευση του συστήματος σταθερών ισοτιμίων του Bretton Woods και τη διεθνή άνοδο των τιμών του πετρελαίου, αλλά και λόγω του ότι η Ελλάδα άλλαξε νομισματικό καθεστώς. Δηλαδή άρχισε να ακολουθεί μια πολιτική νομισματική, η οποία ήταν πολύ πιο χαλαρή σε σχέση με αυτή που ακολουθούσε όταν ήταν η δραχμή ενταγμένη στο σύστημα του Bretton Woods. Και ο πληθωρισμός έπεσε. Είχαμε μια περίοδο από πληθωρισμού εδώ, για την οποία θα μιλήσω, γιατί αυτή η περίοδος από πληθωρισμού μας στήχησε. Είναι η περίοδος της σύγκλησης που έριξαμε τον πληθωρισμό και αφού μπήκαμε βέβαια στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός έχει μείνει χαμηλός, δεν είναι πια πρόβλημα για την Ελλάδα, αν και πρόσφατα αρχίζει και γίνεται ξανά πρόβλημα, αλλά μέχρι το 2019 που περιγράφω εδώ σε αυτή τη φάση, ο πληθωρισμός δεν ήταν πρόβλημα. Γιατί ακολουθείται μια πολύ αυστηρή νομισματική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τώρα, η ανεργία, είπα ότι η ανεργία ήταν χαμηλή στη δεκαετία του 50 και του 60. Τα στοιχεία δεν είναι και τόσο καλά είναι εκτιμήσεις του ΟΣΑ κατά βάση αυτά τα στοιχεία. Οπότε, τέλος πάντων, είναι οι καλύτερες εκτιμήσεις που έχουμε. Το ποσοστό ανεργίας ήταν στα επίπεδα του 5% στην περίοδο των υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης. Άρχισε να ανεβαίνει στις αρχές δεκαετίας του 80. Βλέπετε εδώ μια πρώτη αύξηση με την ύφεση που ακολούθησε τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση. Σταθεροποιήθηκε, ξανανέβηκε, έπεσε αφού μπήκαμε στην Ευρωζώνη και το 2010 είχαμε μια έκρηξη της ανεργίας, η οποία δεν έχει ανατραπεί ακόμα. Δηλαδή, η ανεργία εξακολουθεί και είναι πάρα πάρα πολύ ψηλή ακόμη. Και το τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να δείξω πριν προχωρήσουμε είναι το ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών. Αυτό είναι το ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών στην Ελλάδα. Τι είναι το ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών? Είναι η διαφορά των εισπράξεων που έχουμε κάθε χρόνο από τις πληρωμές που κάνουμε στο εξωτερικό σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Άμα είναι αρνητικό αυτό, όπως θα δείτε στην Ελλάδα τα περισσότερα χρόνια είναι αρνητικό, αυτό σημαίνει ότι δανείζεσαι από το εξωτερικό ουσιαστικά. Ή τέλος πάντων έρχονται κεφάλαια από το εξωτερικό για να σου το χρηματοδοτήσουν. Αλλά και η Ελλάδα κυρίως δανείζεται, έτσι, δεν είχε πολύ μεγάλες. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται εδώ? Την περίοδο της μεγάλης ανάπτυξης, η Ελλάδα πάντα είχε κατά βάση ελληματικό ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών, έτσι. Η μόνη εξαίρεση ήταν τη δεκαετία του 70. Ωστόσο, έως και λίγα χρόνια πριν την ένταξη Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ, τα ελλείμματα του ισοζυγίου τροχουσών συναλλαγών ήταν μικρά και χρηματοδοτούνταν σχετικά εύκολα από αυτόνομες εισρωές κεφαλαίων. Από το 60 μέχρι το 99, το μέσο έλλειμμα του ισοζυγίου τροχουσών συναλλαγών σε σχέση με το ΑΕΠ ήταν κατά μέσο όρο 1%. 1% δεν είναι τίποτα τραγικό. Έτσι, χρηματοδοτείται εύκολα. Βέβαια, είχαμε περιόδους κρίσης στο ισοζύγιο πληρωμών. Φαίνονται εκεί μερικές περίοδοι, είναι το 80-81, το 82-83 που έγινε υποτίμηση, το 84-85 που ξανά έγινε υποτίμηση και σταθεροποιητικό πρόγραμμα, το 89-90 με την πολιτική αστάθεια. Είχαμε δηλαδή κρίσεις στο ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών, γιατί η Ελλάδα δεν μπορούσε να δανειστεί εύκολα από το εξωτερικό, γιατί τότε δεν ήταν ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων. Αλλά οι κρίσεις αυτές ήταν αντιμετωπίσιμες, αντιμετωπίστηκαν με υποτιμήσεις, με προσαρμογές, με. Αυτό που έγινε όμως μετά, εν ώψη της ένταξης στην Ευρωζώνη, δεν έχει προηγούμενο.
ούτε καν την περίοδο του Τρικούπη, νομίζω, αν κάτσει και δει κανείς τα στοιχεία. Τρικούπη Δηλιγιάννη, δηλαδή, για να μην τα ρίχνουμε στην Τρικούπη. Τρικούπη Δηλιγιάννη, αν κάτσει και δει κανείς τα στοιχεία σαν ποσοστό του ΕΠ, δεν ήταν τόσο μεγάλα τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρόξεων συναλλαγών. Τι έγινε, τι έγινε εδώ? Η εισαγωγή του ευρώ οδήγησε στη μεγάλη πτώση των επιτοκίων. Η μεγάλη πτώση των επιτοκίων, αυτό θα το πω με περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο. Η μεγάλη πτώση των επιτοκίων οδήγησε σε μείωση των αποταμιεύσεων και σε αύξηση των επενδύσεων, κυρίως σε κατοικίες, αλλά επενδύσεις. Η διαφορά επενδύσεων από αποταμιεύσεις είναι μακροοικονομικά το έλλειμμα του ισοζυγίου τρόξεων συναλλαγών. Όταν λοιπόν έπεσαν τα επιτόκια, ανέβηκαν οι επενδύσεις, μειώθηκαν οι αποταμιεύσεις. Πώς χρηματοδοτούσαμε τις επενδύσεις? Δανειζόμενοι. Έτσι, από το εξωτερικό. Αυτό λοιπόν, αυτό ήταν όμως απίθανο, έτσι. Διότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρόξεων συναλλαγών το 2000, που ήταν η χρονιά που ήμασταν πλέον βέβαιοι ότι θα μπούμε στο ευρώ, εκτοξεύθηκε στο 9% του ΑΕΠ. Από 6,5% του ΑΕΠ το 1999 και μόλις 3,5% το 1997. Είχαμε μια εκτόξευση. Και μετά συνέχισε να αυξάνεται το έλλειμμα. Λόγω δε του ενιαίου νομίσματος και της μεγάλης αυτόνομης εισρωής κεφαλαίων, για πολλά χρόνια δεν λειτουργούσε ως περιοριστικός παράγων στην πολιτική, γιατί μπορούσαμε και δανειζόμαστε άνετα. Και ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος τομέας. Θα πούμε πώς δανειζόταν ο ιδιωτικός τομέας. Οπότε, έως ότου ξέσπασε η κρίση εμπιστοσύνης του 2010 και ο αποκλεισμός της Ελλάδος από τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, το ισοζύγιο τρόξεων συναλλαγών δεν το κοίταζε κανείς. Άρχισαν να το κοιτάνε μετά το 2008-2009 αυτοί που μας δανείζανε, και όταν έγινε η κρίση της Λίμαν, άρχισαν να βλέπουν χώρες που έχουν μεγάλο εξωτερικό χρέος και λέγανε αυτές έχουν μεγάλο εξωτερικό χρέος, θα μπορέσουν να συνεχίσουν να το εξυπηρετούν. Και γίνεται αυτό που λένε στη βιβλιογραφία την διεθνή των μακροοικονομικών, το sudden stop, δηλαδή οι αγορές εκεί που σε δανείζανε άνετα, ξαφνικά σταματάνε. Υπάρχει αυτό το ανέκδοτο με τους τραπεζίτες, ότι έτσι είναι και οι διεθνείς αγορές. Όσο είναι καλές οι εποχές, σε δανείζουν. Άμα αρχίσει να βρέχει όμως, σου παίρνουν την ομπρέλα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό συνέβη στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή ήταν η εξέλιξη του ισοζυγίου τρόξεων συναλλαγών. Βλέπετε ότι μετά, με την προσαρμογή που έγινε, το ισοζύγιο τρόξεων συναλλαγών μειώθηκε δραματικά το έλλειμμα. Γιατί ένας από τους στόχους των προγραμμάτων προσαρμογής ήταν να σταματήσουν, ο κυριότερος ίσως, ήταν να σταματήσουν αυτό τον εξωτερικό δανεισμό της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις. Τώρα πάμε λίγο στην ερμηνεία, στην ανάλυση και ερμηνεία, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, προκειμένου να ερμηνεύσουμε αυτές τις εξελίξεις, θα πρέπει σε πρώτο επίπεδο να εξετάσουμε τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική. Σε δεύτερο επίπεδο, θα πρέπει να δούμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της οικονομικής πολιτικής, δηλαδή να δούμε πώς οι πολιτικοί και οι οικονομικοί θεσμοί επηρεάζουν τις επιλογές της οικονομικής πολιτικής. Θα αναφερθώ τώρα αρχικά στις διαφορές μεταξύ των ιδεών που επικρατούσαν πριν από τη μεταπολίτευση, γιατί η μεταπολίτευση είναι το θέμα μας, άρα συγκριτικά πρέπει να το δούμε. Τι επικρατούσε αναφορικά με την οικονομική πολιτική πριν τη μεταπολίτευση και τι επικράτησε μετά. Λοιπόν, στην εποχή της μεγάλης ανάπτυξης επικράτησαν ιδέες κρατικού παρεμβατισμού, γιατί η μεγάλη ανάπτυξη της Ελλάδας δεν ήταν χάρη σε ελεύθερες αγορές. Υπήρχε κρατικός παρεμβατισμός έντονος και στη δεκαετία του 50 και στη δεκαετία του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70. Η οικονομία αναπτύχθηκε εντυπωσιακά γιατί μετά από την καταστροφική δεκαετία του 40, μετά από τις κρίσεις του Μεσοπολέμου κλπ, και μετά και το τέλος της μεγάλης ιδέας που ήταν να μεγαλώσουμε το ελληνικό κράτος, η μεγάλη ιδέα που επικράτησε μετά το εμφύλιο ήταν η ανάπτυξη. Όλοι λοιπόν οι θεσμοί και οι πολιτικοί προσανατολίστηκαν στο θέμα της ανάπτυξης. Η υιοθέτηση και η εφαρμογή της πολιτικής οικονομικής ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο ενός πατερναλιστικού πολιτικού και οικονομικού καθεστώτος που επικράτησε μετά το τέλος του εμφυλίου, το οποίο όμως
μέχρι το 67 λειτουργούσε με όλα, τα στοιχεία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος. Έτσι. Ήτανε ένα δημοκρατικό πολίτευμα ψυχροπολεμικού τύπου. Έτσι, γιατί είχαμε, μην ξεχνάμε ότι ήταν η εποχή του ψυχρού πολέμου. Η οικονομική ανάπτυξη ήταν η παλήρια που ανέβαζε όλες τις βάρκες. Για μεγάλο διάστημα λοιπόν βοήθησε στο να γίνει κάπως αποδεκτό αυτό το μεταεμφυλιακό πολιτικό καθεστώς. Ακόμα και η δικτατορία παίξε ένα βαθμό ανοχής λόγω της οικονομικής ανάπτυξης που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Τώρα, πού βασίστηκε η αναπτυξιακή πολιτική? Πρώτα απ' όλα ήταν η κυρίαρχη ιδέα. Άρα όλα τα μέσα πολιτικής ήταν εκεί προσανατολισμένα. Βασίστηκε στον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος και της αγοράς εργασίας, ώστε να υπάρχουν αφενός υψηλές αποταμιεύσεις που να χρηματοδοτούν επενδύσεις, για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων δηλαδή, και να υπάρχει και υψηλή διεθνής ανταγωνιστικότητα. Αυτό ήταν ο έλεγχος της αγοράς εργασίας. Οι αποταμιεύσεις λοιπόν χρηματοδοτούσαν τους επενδύσεις. Υπήρχαν τομείς προτεραιότητας. Οι τομείς προτεραιότητας ήταν οι οικονομικές υποδομές και η βιομηχανία. Δεν ήταν. Οι επενδύσεις πήγαιναν σε συγκεκριμένους τομείς. Και έτσι λειτουργήσε το σύστημα της οικονομικής περίοδου αυτή. Θα πω και για τα μειονεκτήματά του, γιατί είχε και μειονεκτήματα, όχι μόνο πολιτικά και οικονομικά. Τώρα, η σταδιακή επούλωση των πληγών του εμφυλίου στη συνείδηση των Ελλήνων, οι ακρότητες της δικτατορίας, η μεγάλη οικονομική και κοινωνική μετασχηματισμοί που έφερε η ανάπτυξη και οι διεθνείς εξελίξεις, άρχισαν σταδιακά όμως να υπονομεύουν τους βασικούς πυλώνες αυτού του καθεστώτος. Έτσι. Και ήρθε η μεταπολίτευση. Τώρα, στη μεταπολίτευση, είχαμε διαφορετικές ιδέες. Οι νέες κυρίαρχες ιδεολογικές κατευθύνσεις της χώρας δεν ήταν πια η ανάπτυξη. Παρότι στα λόγια όλοι μιλούσαν για την ανάπτυξη, η κυρίαρχη κατεύθυνση δεν ήταν η ανάπτυξη, ήταν οι πολιτικές ελευθερίες, ήταν η κοινωνική δικαιοσύνη, δηλαδή η αναδιανομή του εισοδήματος, και ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας. Δεν ήταν πια η Ελλάδα η καταστραμμένη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την κατοχή και τον εμφύλιο. Ήταν μια άλλη Ελλάδα όταν ήρθε η μεταπολίτευση. Και σε κάποιο βαθμό αυτή η ιδεολογική μεταστροφή επηρέασε και τις επιλογές τις πολιτικές, έτσι, σε μεγάλο βαθμό. Και ήταν αυτή η μεταστροφή αποτέλεσμα των σημαντικών κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών που είχε επιφέρει η οικονομική ανάπτυξη. Η αστικοποίηση, η άνοδος της μεσαίας τάξης, όλα αυτά. Ήταν μια αντίδραση στους περιορισμούς των ελευθεριών και στις πολιτικές διακρίσεις του μεταεμφυλιακού καθεστώτος, ιδίως κατά την περίοδο της δικτατορίας. Και επηρέασε βέβαια και όλες τις πτυχές της οικονομίας αυτή η αλλαγή προτεραιοτήτων. Το αίτημα για αναδιανομή και για διευρυμένο ρόλο για το κράτος οδήγησε τις πρώτες κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση να αναζητήσουν περισσότερα μέσα παρέμβασης στην οικονομία, ακόμα περισσότερα, πιο ενεργητική διαχείριση της συνολικής ζήτησης με κεινσιανές πολιτικές για να ανακάμψουμε από το 1974, αυξήση μισθών μέσω της εισοδηματικής πολιτικής για να γίνει κάποια αναδιανομή, ελέγχους τιμών και επιτοκίων. Οι πιστωτικοί έλεγχοι συνεχίστηκαν δηλαδή και μετά τη μεταπολίτευση για πολλά χρόνια. Αναθεωρήσεις του φορολογικού και του ρυθμιστικού πλαισίου, αυξήσεις στη φορολογία, κρατικοποιήσεις, έγιναν και κρατικοποιήσεις τότε, κυρίως προβληματικών βεβαίως επιχειρήσεων, δημιουργία νέων δημοσίων επιχειρήσεων, άλλαξαν οι προτεραιότητες. Και εγκαταλείφθηκαν δύο πυλώνες της οικονομικής πολιτικής πριν από τη μεταπολίτευση, που ήταν ο λεγόμενος χρυσός κανόνας για τα δημόσια οικονομικά, που ήταν ότι τα μόνα ελλείμματα που δικαιολογούνταν υποτίθεται ότι ήταν τα ελλείμματα για τη χρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεων. Αυτό εγκαταλείφθηκε. Και το δεύτερο είναι εγκαταλείφθηκε η σταθερότητα η νομισματική που διασφάλιζε η ένταξη της δραχμής στο σύστημα του Bretton Woods, η σταθερή ισοτιμία με το δολάριο, δηλαδή τα 30 δραχμές στο δολάριο. Τώρα, οι αλλαγές αυτές είχαν επίπτωση και στο Σύνταγμα. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλλαγής στους κανόνες και τους θεσμούς της οικονομικής πολιτικής το τι προέβλεπε το Σύνταγμα του 1975. Το Σύνταγμα αυτό, το οποίο με ορισμένες τροποποιήσεις ισχύει ουσιαστικά ως σήμερα,
σηματοδοτούσε μια διαφορετική προσέγγιση στα θέματα της οικονομίας από ό,τι το Σύνταγμα του 52. Και θα τα πω πολύ, πολύ σύντομα. Δεν ξέρω αν τα έχω εδώ. Νομίζω ότι δεν τα έχω. Το Σύνταγμα καταρχάς ήταν λιγότερο κατηγορηματικό αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε σχέση με αυτό του 52. Τα άρθρα 17, 18 και 106 δηλαδή επέτρεπαν υπό κάποιες προϋποθέσεις το κράτος να κρατικοποιεί, να καταργεί δικαιώματα ιδιοκτησίας κλπ. Το δεύτερο είναι ότι καθόριζε, που ήταν κοινωνικά πρωτοποριακό αλλά οικονομικά αμφιλεγόμενο, ότι η εργασία αποτελεί δικαίωμα προστατευόμενο από το κράτος, το οποίο όφιλε να δημιουργήσει συνθήκες πλήρους απασχόλησης. Αυτό δεν υπήρχε σε κανένα προηγούμενο ελληνικό σύνταγμα. Έτσι. Και να μεριμνά και για την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό ήταν το άρθρο 22. Και είναι το άρθρο 22. Θεσμοθετούσε δηλαδή την προτεραιότητα της μείωσης ανεργίας έναντι του πληθωρισμού, το οποίο είχε συνέπειες για την οικονομική πολιτική. Και το δεύτερο είναι έθετε το συνταξιοδοτικό σύστημα υπό την αιγίδα του κράτους. Κάτι που το πληρώσαμε, έτσι, με το δανεισμό. Το τρίτο είναι ότι προστάτευε χωρίς περιορισμούς τη συνδικαλιστική δράση και το δικαίωμα της απεργίας, και αυτό αντίδραση στον ασφικτικό έλεγχο του συνδικαλιστικού κινήματος στην περίοδο πριν τη μεταπολίτευση. Προέβλεπε για πρώτη φορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη χωροταξία και την προστασία των μνημείων και των παραδοσιακών περιοχών ως υποχρέωση του κράτους, στο άρθρο 24. Προέβλεπε ότι η εκπαίδευση είναι δωρεάν σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Προέβλεπε στο άρθρο 106, πολύ σημαντικό για την οικονομία, την υποχρέωση του κράτους να προγραμματίζει και να συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα. Έβαζε περιορισμούς στην ιδιωτική δραστηριότητα και επέτρεπε τις κρατικοποιήσεις. Αυτό είναι το άρθρο 106. Και αυτό ισχύει ακόμα. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Και αυξημένη προστασία προέβλεπε πάλι στην εισαγωγή κεφαλαίων. Είχε μια εξαίρεση για κάποιες από τις επενδύσεις που είχαν γίνει στην περίοδο της δικτατορίας. Κατά συνέπεια, στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, αν δει κανείς το Σύνταγμα, είναι ο καθρέφτης των αλλαγών που έγιναν στην οικονομική πολιτική. Σε μεγάλο βαθμό. Γιατί ήταν η αντανάκλαση των ιδεών που επικράτησαν αμέσως μετά τη μεταπολίτευση. Έτσι. Οι αλλαγές λοιπόν στις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής όμως έγιναν, αλλά έγιναν σε μεγάλο βαθμό χωρίς προμελέτη, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς επαρκή θεσμική προετοιμασία και σε πολλές περιπτώσεις αυτό κλώνησε και την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής. Γιατί όλα έγιναν με κάποια προχειρότητα. Δεν έγινε δηλαδή μια θεσμική μεταρρύθμιση η οποία να έχει μελετηθεί ως προς τις επιπτώσεις της, γιατί όλα έγιναν πολύ γρήγορα υπό την πίεση την κοινωνική και την πολιτική. Η οικονομική πολιτική άρχισε να καθορίζεται με βάση τη διακριτική ευχέρεια των εκάστοτε κομμάτων εξουσίας, ενώ σταδιακά εγκαταλείφθηκαν, όπως είπα, και οι κανόνες της δημοσιονομικής και νομισματικής πειθαρχίας που επικρατούσαν προηγουμένως. Και είχαμε και περιόδους πολιτικής πόλωσης, κυρίως μετά το 1977, μεταξύ των δύο κομμάτων εξουσίας, αναφορικά με τις προτεραιότητες της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Και η πόλωση ποτέ δεν είναι καλή για την οικονομία, γιατί κάθε κόμμα προσπαθεί στην περίοδο που είναι στην εξουσία να εφαρμόσει τις δικές του πολιτικές, ανατρέποντας τις πολιτικές του προηγούμενου. Και όταν γίνεται αλλαγή κυβέρνησης, γίνεται πάλι ανατροπή. Και για μεγάλες περιόδους είχαμε και σημαντική πολιτική πόλωση, γιατί οι κυβερνήσεις προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις προτεραιότητές τους κατέφευγαν είτε σε ελληματική χρηματοδότηση είτε σε νομισματική χρηματοδότηση μεθόδους που δεν συνεπάγονταν μεγάλο πολιτικό κόστος άμεσα. Γιατί η φορολογία έχει πάντα μεγάλο πολιτικό κόστος. Και η ένταξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έγινε με μικρή προετοιμασία. Έτσι, δεν υπήρξε δηλαδή μεγάλη θεσμική προετοιμασία για το τι θα συνεπαγόταν η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε, όπως αργότερα δεν υπήρξε και επαρκής μελέτη για το τι θα συνεπαγόταν η ένταξη στην Ευρωζώνη. Όλα έγιναν λίγο, αφού το θέλει η Ευρώπη, πρέπει να είμαστε και εμείς μέσα. Εντάξει. Αλλά τι συνέπειες θα έχει αυτό, πώς πρέπει να προετοιμαστούμε. Αυτό δεν... Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις
αλλαγές που έγιναν στο ιδεολογικό, πολιτικό και οικονομικό καθεστώς μετά τη μεταπολίτευση. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να παραδεχθούμε ότι το μεταπολιτευτικό πολιτικό καθεστώς ήταν το πιο ομαλό δημοκρατικό καθεστώς που είχαμε. Έχω κάνει εδώ μια προσπάθεια αυτό να το ποσοτικοποιήσω. Έχω φτιάξει δηλαδή ένα δίκτυο πολιτικής αστάθειας. Πώς ορίζω την πολιτική αστάθεια? Την πολιτική αστάθεια την ορίζω αν έχουμε πάνω από τρεις αλλαγές κυβερνήσεις το χρόνο, θεωρείται ότι είναι χρονιά πολιτικής αστάθειας, ή αν έχουμε δικτατορία, ή αν έχουμε κίνημα, ή αν έχουμε... Θα δείτε λοιπόν ότι στα 25 χρόνια πριν την μεταπολίτευση είχαμε 14 χρόνια πολιτικής αστάθειας. Θεωρούμε ότι ήταν σταθερό το πολιτικό καθεστώς, αλλά είχαμε αρκετά μεγάλη πολιτική αστάθεια. Και πρώτα απ' όλα τα 7 ήταν της δικτατορίας, έτσι. Τα 7 ήταν η δικτατορία. Αλλά και στα άλλα 7 είχαμε... Σπανίως γινόντουσαν εκλογές χωρίς να υπάρξει υπηρεσιακή κυβέρνηση ενδιάμεσα. Αν υπήρχε λοιπόν αλλαγή κυβέρνησης, υπήρχε η απερχόμενη κυβέρνηση, η υπηρεσιακή και η επερχόμενη κυβέρνηση. Αυτό σύμφωνα με τον ορισμό αυτό που έχω κάνει είναι λίγο πολιτική αστάθεια, γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην απερχόμενη κυβέρνηση να κάνει τις εκλογές. Εντάξει. Αλλά και αυτό να βγάλω, δεν αλλάζει η εικόνα. Τέλος πάντων, 14 από τα 25 χρόνια ήταν πολιτικής αστάθειας. Στα 45 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση είχαμε μόνο 5 χρόνια πολιτικής αστάθειας. Στα 45 είχαμε μόνο 5. Η δε πολιτική αστάθεια αντιμετωπίστηκε θεσμικά μέσω της διεξαγωγής εκλογών. Ποια ήταν αυτά τα χρόνια, τα γνωρίζουμε όλοι. Ήταν το 89-90, χρονιά πολιτικής αστάθειας. Ήταν μετά την κρίση, το 11-12, το 15. Αυτές ήταν οι χρονιές της πολιτικής αστάθειας. Λοιπόν, αν πρόκειται να κάνω λοιπόν μια σύνοψη του οικονομικού προβλήματος μετά την μεταπολίτευση, δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες τώρα, για να έχουμε λίγο χρόνο για συζήτηση. Θα έλεγα ότι το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας στην περίοδο μετά την μεταπολίτευση δεν ήταν τόσο πρόβλημα ανεπάρκειας οικονομικών πόρων, ήταν περισσότερο πρόβλημα ανεπάρκειας των θεσμών. Και είναι. Διότι πόροι υπήρξαν και υπήρξαν σημαντικοί πόροι και μεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τεράστιος εξωτερικός δανεισμός σε μεγάλες περιόδους. Δηλαδή, πόρους είχαμε. Το πρόβλημα που είχε δηλαδή η Ελλάδα ιστορικά, ότι δεν είχε αρκετούς πόρους για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της, στην περίοδο της μεταπολίτευσης δεν το είχε. Είχε πόρους. Δεν τους αξιοποίησε σωστά. Γιατί οι πολιτικοί και οι οικονομικοί θεσμοί δεν μπόρεσαν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική αξιοποίησή τους και την αποφυγή επιλογών που αποσταθεροποιούσαν την ελληνική οικονομία. Τώρα, γιατί στην εργασία που είναι η βάση αυτής της παρουσίασης, μιλάω για 4 κύκλους της μεταπολίτευσης, 4 κύκλους οικονομικής πολιτικής, μετά το 80. Τον πρώτο κύκλο το λέω, και αυτό το είναι και η ίδια ανάλυση που κάνω και στο βιβλίο μου για το πριν και μετά το ευρώ. Ο ένας κύκλος είναι, το λέω, ο κύκλος αποσταθεροποίησης, που είναι το 80-89, είναι ο κύκλος της ατελέσφαιρης προσαρμογής, είναι η περίοδος της σύγκλησης 90-99. Είναι ο κύκλος οικονομικής εφορίας, τον οποίο ακολούθησε η διεθνής οικονομική κρίση το 2000-2009, και είναι και ο κύκλος της μεγάλης καθίζησης και της ανεμικής ανάκαμψης, που ήταν το 2010. Αυτοί ήταν 4 διαφορετικοί κύκλοι που, δεν θα πω τώρα σε λεπτομέρειες, σε όλους υπήρχαν μεγάλες αδυναμίες στην οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε. Έτσι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπω σε λεπτομέρειες. Γιατί δεν προχωρούσαν οι μεταρρυθμίσεις. Τις ξέρουμε τα προβλήματα και τα δημοσιονομικά και το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας. Θα δείξω ίσως λίγο την ανταγωνιστικότητα, γιατί μίλησα για αυτήν και θέλω να δείτε εδώ. Αυτή είναι η εξέλιξη της σταθμισμένης πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της Ελλάδας. Δηλαδή είναι το μοναδιαίο κόστος εργασίας της Ελλάδας σε σχέση με τους εμπορικούς εταίρους, τους 15 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπεφρασμένο σε σταθερό νόμισμα.
Έτσι, αυτό είναι η πραγματική συναρματική ισοτιμία. Όταν αυτό ανεβαίνει, η ανταγωνιστικότητα πέφτει. Βλέπετε λοιπόν ότι την περίοδο που... εδώ είχαμε μια πολιτική διολυστήσεων και υποτιμήσεων στη δεκαετία του 80. Όταν μπήκαμε στην περίοδο της προσαρμογής, δηλαδή της σύγκλησης, η ανταγωνιστικότητα συνεχώς χειροτέρευε. Και συνεχώς χειροτέρευε, δηλαδή ανέβαινε η πραγματική σταθμή στην συναλλαγματική ισοτιμία, μέχρι την κρίση του 2010. Θα δείξω μια ακόμα εικόνα πώς αυτό σχετίζεται με το ισοζύγιο πληρωμών. Και μετά την κρίση, βέβαια, με το πάτημα που έγινε στους μισθούς, η ανταγωνιστικά αυτή η λεγόμενη εσωτερική υποτίμηση που έγινε, βελτιώθηκε και πήγε περίπου εκεί που ήταν το 2000. Αλλά το 2000 ήδη η ανταγωνιστικότητα ήταν αρκετά χαμηλή. Έτσι. Να δείξω την εικόνα που αυτά τα δύο τα συνδέω με την... γιατί τα περισσότερα άλλα δεν νομίζω ότι έχει. Με το εξωτερικό ανισοζύγιο. Εδώ βλέπετε είναι το αντίστροφο από αυτό που σας έδειξα πριν, δηλαδή το αντίστροφο της σταθμιμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι η ανταγωνιστικότητα. Όταν αυτό πέφτει, είναι η μαύρη γραμμή, χειροτερεύει η ανταγωνιστικότητα. Όταν χειροτερεύει η ανταγωνιστικότητα, βλέπετε πώς χειροτερεύει και το ισοζύγιο τροχουσών συναλλαγών σε ποσοστό του ΑΕΠ. Και η βελτίωση που έγινε είναι μικρότερη από τη βελτίωση που έγινε στο ισοζύγιο. Γιατί? Διότι ένας άλλος λόγος που διορθώθηκε το ισοζύγιο ήταν η μεγάλη ύφεση που δημιουργήθηκε, που μείωσε τη ζήτηση για εισαγωγές. Έτσι. Γι' αυτό και βελτιώθηκε περισσότερο το ισοζύγιο από ότι βελτιώθηκε η ανταγωνιστικότητα. Αλλά η σχέση είναι πάρα πολύ στενή μεταξύ της σταθισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας και του εξωτερικού ισοζυγίου. Okay. Θέλω να πάμε λίγο τώρα να εξηγήσω γιατί έγιναν όλα αυτά. Δηλαδή είπαμε ότι το θεσμικό καθεστώς ήταν αυτό. Γιατί οι κυβερνήσεις δεν έβλεπαν νωρίτερα, ας πούμε, τα προβλήματα και να πάρουν μέτρα. Έτσι. Και με αυτό θα τελειώσω σε 5-10 λεπτά. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αυτό. Έχω πολύ περισσότερες λεπτομέρειες στο έγγραφο, ας πούμε, που είναι η βάση αυτής της παρουσίασης, αλλά τέλος πάντων θα πάω σε αυτό που είναι το ζουμί. Γιατί το πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης δεν υιοθέτησε έγκαιρα και με δική του πρωτοβουλία ένα επαρκές πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που θα οδηγούσε σε δημοσιονομική εξυγίαση και βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Γιατί αυτά ήταν τα δύο βασικά προβλήματα που οδήγησαν στην κρίση. Δηλαδή, ποιοι είναι οι πολιτικοί παράγοντες που οδηγούσαν σε αναβολή, αναστολή ή και αντιστροφή των μεταρρυθμίσεων και στην υιοθέτηση αποσταθεροποιητικών, επεκτατικών, δημοσιονομικών και εισοδηματικών πολιτικών, που έγινε πολλές φορές. Λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε. Υπάρχει μια βιβλιογραφία στα οικονομικά που λέγεται Νέα Πολιτική Οικονομία, η οποία μελετάει την αλληλεπίδραση των κινήτρων των κυβερνήσεων σε δημοκρατικά καθεστώτα με τα κίνητρα του ιδιωτικού τομέα. Λοιπόν, και αυτή η βιβλιογραφία έχει τόσες διάφορες εξηγήσεις για το γιατί δεν προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις. Στο γιατί δεν προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις. Λέει ότι, πρώτα απ' όλα, σε μια δημοκρατία, εάν η υιοθέτηση συγκεκριμένων πολιτικών ή μεταρρυθμίσεων συναντρά την αντίδραση μεγάλου μέρους του εκλογικού σώματος ή ακόμα και οργανωμένων μειοψηφιών με ειδικό πολιτικό βάρος και δεν υπάρχουν τα κατάλληλα θεσμικά αντίβαρα, τότε η πολιτική διαδικασία καταλήγει να αναβάλει και να αναστέλει και να ματαιώνει ή να υιοθετεί μερικά τις μεταρρυθμίσεις που μπορεί να είναι συνολικά υποφελείς. Γιατί δεν έχουν τη στήριξη της πλειοψηφίας. Για παράδειγμα, αν δύο ή περισσότερες κοινωνικές ομάδες πλήττονται ασύμετρα από μια κοινωνικά ωφέλιμη μεταρρύθμιση, ας πούμε μια αύξηση των φόρων, η οποία φύγει διαφορετικά τους μισθωτούς και διαφορετικά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι. Και δεν μπορεί να προσυνεννοηθούν αυτές οι κοινωνικές ομάδες ή η κυβέρνηση δεν μπορεί να τις φέρει στο τραπέζι να τους πείσει, τότε η κυβέρνηση, προκειμένου να χάσει τη στήριξη των μισθωτών ή των ελευθερών επαγγελματιών, δεν θα προχωρήσει καθόλου τη φορολογική μεταρρύθμιση. Έτσι. Αυτό είναι ένα
Είναι ένα παράδειγμα που λέγεται στη βιβλιογραφία αυτή «Πόλεμος φθοράς». Ότι κάθε κοινωνική ομάδα αντιστέκεται στις μεταρρυθμίσεις που τη θίγουν περισσότερο από άλλες κοινωνικές ομάδες, προσπαθώντας να αποφύγει αυτή τη μεταρρύθμιση που τη θίγει. Και αυτό το κάνουν όλες οι κοινωνικές ομάδες και η κυβέρνηση είναι στη μέση και δεν κάνει τίποτα. Το είδαμε αυτό, ας πούμε, με το ασφαλιστικό. Όποτε πήγε να αλλάξει το ασφαλιστικό, πάντα υπήρχαν τρεις μεταρρυθμίσεις. Κάποιες κυβερνήσεις προχώρησαν κάποια πράγματα, κάποιες κυβερνήσεις δεν προχώρησαν πράγματα. Το ασφαλιστικό στην ουσία μεταρρυθμίστηκε επί Τρόικας, που δεν είχε πολιτικούς περιορισμούς, ας πούμε. Μια άλλη περίπτωση τάση για αναβολή ή αναστολή μια μεταρρύθμισης προκύπτει αν το κόστος της μεταρρύθμισης είναι άμεσο και βέβαιο, ενώ το όφελος είναι μελλοντικό και αβέβαιο. Και οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις δυστυχώς έχουν αυτό το χαρακτήρα. Δηλαδή το κόστος το πληρώνει κανείς μπροστά, το δε όφελος είναι μακροχρόνιο, μελλοντικό, αβέβαιο. Αυτό είναι μια μεγάλη εξήγηση πολλών μεταρρυθμίσεων που δεν έγιναν στην Ελλάδα, γιατί οι κυβερνήσεις είχαν βραχυχρόνιο ορίζοντα. Έχουμε ένα πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα, μια τετραετία. Ό,τι κάνεις την πρώτη τετραετία, μετά το χάσες το τρένο. Αν λοιπόν μια κυβέρνηση δεν κάνει τις μεταρρυθμίσεις γρήγορα και έγκαιρα, δεν θα είναι εκεί για να δει ωφέλη, άρα δεν κάνει και τις μεταρρυθμίσεις. Μια άλλη περίπτωση είναι αν από τη μία πλευρά υπάρχει μια οργανωμένη μειοψηφία η οποία έχει να χάσει πολλά από μια μεταρρύθμιση και τα ωφέλη της μεταρρύθμισης διαχέονται ευρέως στη μεγάλη πλειοψηφία. Η μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν περίπου αδιαφορεί, γιατί τα ωφέλη της μεταρρύθμισης είναι μικρά, αλλά η οργανωμένη μειοψηφία έχει κάθε κίνητρο να κινητοποιηθεί, να σταματήσει τη μεταρρύθμιση. Και αυτό λειτουργήσε στην Ελλάδα σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, αν θέλουμε να καταλάβουμε λίγο αυτά πώς αντιμετωπίζονται. Αυτά είναι τα μεγάλα αντικίνητρα που υπάρχουν σε όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Αυτά αντιμετωπίζονται συνήθως με θεσμικές αλλαγές, έτσι. Και οι θεσμικές αλλαγές πρέπει να δεσμεύουν τις κυβερνήσεις. Δηλαδή, οι θεσμικές αλλαγές πρέπει να είναι τέτοιες που να επιβάλλουν στις κυβερνήσεις να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες πολιτικής. Ας πούμε, ο κανόνας του 3% έλλειμμα ή μηδέν του Συμφώνου Σταθερότητας, μηδενικό έλλειμμα του Συμφώνου Σταθερότητας, είναι ένας κανόνας για να αποφεύγονται τα δημοσιονομικά ελλείμματα, ο οποίος είναι δεσμευτικός. Στην Ελλάδα βρήκαμε τρόπο και το ξεπεράσαμε με δημιουργική λογιστική, με διάφορους τρόπους. Αλλά στην ουσία ήταν ένας κανόνας που θα έπρεπε να τον αγκαλιάσουμε ενδεχομένως. Τον βρίζουμε. Ακόμα και οι περισσότεροι από εμάς λένε, 2% πρωτογενές πλεώνασμα είναι καταστροφή για την οικονομία. Δεν είναι απαραίτητος καταστροφή, ξέρω πώς θα το πετύχεις αυτό. Λοιπόν, έχει σημασία λοιπόν να σκεφτούμε τώρα για το μέλλον, και εδώ θα σταματήσω, πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μεγάλα αντικίνητρα που υπάρχουν στις μεταρρυθμίσεις, γιατί η Ελλάδα εξακολουθεί και έχει μεγάλα προβλήματα. Δεν θα μπω τώρα στην ανάλυση τους. Και ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει είναι με μακροχρόνιες πολιτικές και με κανόνες πολιτικής που θα δεσμεύουν τις κυβερνήσεις. Ευχαριστώ πολύ.